Με γεμάτο μπλοκάκι και ένα βουνό προβληματισμού έφυγε από την Κύπριο Τζέιν Χολούτ, αφού το μόνο που κατάφερε να διαπιστώσει σε αυτόν τον κύκλο επαφών είναι το αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς τη μορφή λύσης. Κατά πληροφορίες η Λούτ στάθηκε στην έλλειψη κοινού οράματος. Υπάρχει κοινή βούληση για σύνοδο 5-1. Δεν υπάρχει κοινό όραμα ούτε ως προς τη σύνοδο ούτε ως προς τα επόμενα βήματα, κάτι που θα έδινε πιθανότητες επιτυχούς κατάληξης όπως θέλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Από τη μια, ο Τατάρ καταθέτει ως προϋπόθεση για πενταμερή τη συζήτηση για δύο κράτη. Και από την άλλη, ο πρόεδρος Αναστασιάδης ξεκαθαρίζει πως ούτε με σφαίρες δεν θα αποδεχθεί μια τέτοια απόκληση από το συμφωνημένο πλαίσιο. Και εξέφρασε την ετοιμότητά μας να συνεχίσουμε τις συνομιλίες από το σημείο που αυτές διακόπησαν στο Grand Montana. Χάσμα που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την πολύπλοκη εξίσωση της επανέναρξης, καθώς γίνεται μισό βήμα προς τα μπρος και δύο προς τα πίσω. Κατά τη συνάντηση, ο πρόεδρος είπε στην Τζέιν Χολούτ πως επιθυμεί να γίνει η διάσκεψη το συντομότερο δυνατόν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ήδη και απεσταλμένη σκοπεύει να επιστρέψει στο νησί για την τελική φάση των διαβουλεύσεων πριν από την πενταμερή, αφού ολοκληρώσει τις επαφές με τις εγγυήτριες δυνάμεις. Μετά την επίσκεψή της στην Τουρκία, δεν θα απέκλεια, αν το θέσω με αυτόν τον τρόπο για να είμαι και πιο σωστός διπλωματικά, δεν θα απέκλεια νέα επίσκεψη της κυρίας Λούτ στην Κύπρο. Κατά τις επαφές στην ελληνική πρωτεύουσα, η Λούτ κατέγραψε την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης να συμμετάσχει σε μια άτυπη πενταμερή σύνοδο με σκοπό την επανέναρξη της διαπραγμάτευσης και στόχο την επίτευξη βιώσιμης λύσης που θα δημιουργεί ένα ανεξάρτητο κράτος χωρίς αναχρονιστικά συστήματα εγγυήσεων και παρουσία ξένων στρατευμάτων. Η ΔΕ Άγκυρα εξακολουθεί να παίζει με το χρόνο, αρνούμενη να δώσει στην Λούτ ημερομηνία για συνάντηση πριν το κομβικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 10ης Δεκεμβρίου. Θα ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών της, θα παρουσιάσει την κατάσταση όπως προκύπτει από αυτές τις επαφές στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος αναμένεται να λάβει συγκεκριμένες αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσει. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, ο Πρόεδρος ανέλησε τα δεδομένα σε τηλεδιάσκεψη που είχε με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ομάδα αρχηγών, κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.